στιγμή σε τρανταδύο. Δεν είναι καμιά σχέση με την άδεια. Αυτό είναι μουσικό δωμάτιο. Έφυγα πολύ μικρό, σε μια 10 χρονιά από εδώ. Γύρισα μετά από χρόνια μου και μου λέει η Γιούλα, η μάνα. Ξέρεις, για εδώ ας πούμε, σε μια βαθιά. Λέω, εδώ είμαστε. Έτσι έγινε. Με πολύ προσωπική δουλειά, πολύ δουλειά. Μιλάμε τόνη πέτρα. Υπάρχει κόσμος ακόμα, απλώς δεν έχει ακουστεί, ας πούμε. Μπορώ να σου πω έξω, έχει ακουστεί περισσότερο από ότι στην Ελλάδα, ας πούμε. Και στην Ελλάδα έχει ακουστεί, δηλαδή από τα Χανιά περισσότερο, το ξέρουν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, έρχονται άτομα. Το Αμπέλι έγινε πολύ αργά, πριν 3 χρόνια, 4. Ή στο τρίγο που κάνουμε εδώ, το κρασί. Φανταστικά, 2-3 μέρες, ας πούμε, μουσικές, φαγητά έξω, μέσα. Όλη μέρα μουσική, τριγούνι, άλλοι πατούν. Τι πιο ωραία πράγματα θέλεις. Για πολύ κόσμο αυτό το Τζάνις είναι ο παράδεισος, ο ναός τους, ας πούμε. Άρχισαν και ερχόταν μετά το 1978. Λοιπόν, τι γινόταν, έπρεπε να κάνεις ταξίδια για να βρεις κανένα δίσκο ή να σου φέρει καμιά φίλη, κανείς φίλος απ' έξω. Εγώ είχα κάνει ένα ταξίδι κάπου, τον πήρα τηλέφωνο από τον Ήλιο, Σκωτία, ας πούμε. Ένα φοβερό μέρος εκεί. Μουσική. Όλοι, ας πούμε, εκεί πέρα. Και με πέρανε τηλέφωνο από εκεί για να... για να πάω. Μου είχαν βρει καμία καπιταλιά δίσκους. Caravan, διάφορους. Πολύ δηλαδή για εκείνη την εποχή αυτά ήταν. Ξέρεις, να πας τώρα, εγώ δεν μπαίνω σε αεροπλάνο, ο δικός έκανα μια εβδομάδα εκεί να πάω, ας πούμε. Αλλά η χαρά είναι, βέβαια. Έφερα 30 δίσκους εδώ. Και πού εδώ, Αθήνα τότε. Τότε ήμουνα κάτι 70 μιλιών τώρα. Έτσι σιγά σιγά ταξίδια, φίλοι, μαζέψαμε έτσι υλικό.
αγαπάς τη μουσική, τι να φοβηθείς τη ζωή σου. Αλλά να την έχεις μέσα σου, έχει ας πούμε χίλιους δίσκους και λες έχω μουσική ας πούμε και δίσκοι έχουν αραχνιάσει και τα λοιπά. Να την έχεις μέσα σου, να την βάλεις μέσα σου, να την πιάνεις, ανεβάζεις. Όλα τα λουλούδια αν προσέξεις όλα αυτά, όλα μαζευονούνται, όλα από τη μουσική παλμή τους, τα πάντα. Η Ελλάδα δεν έζησε τίποτα, έπρεπε να τραβηχτείς έξω για να ζεις καταστάσεις. Εδώ, και στην πλάκα κάτι γινόταν στην Αθήνα, δικά η πλάκα, μάζευε και κόσμο, γινόταν εκεί. Εκεί ακουγόταν τα νέα, ας πούμε, από Σαν Φραντζίσκο τότε, είχα ασχοληθεί ψιλοτραγούδι, έτσι. Κάτι 60 τότε, ξέρεις, κάθε γειτονιές είχαν και 50 εκατό μπάντες. Όλοι είχαμε ασχοληθεί τότε. Τότε έβλεπες πηγαίνω στο Νεπάλ, ας πούμε, τα παιδιά. Παιδιά των λουδιών, όχι οι χίπηδες να πούμε, ξέρεις, κακή φάση. The poet's voice lingers on. His words hang in the air. The ground you walk upon might as well not be there. Might as well not be there. Ήταν σπηλιές έξω φωτιά, μουσική, ας πούμε. Αλλά έτσι, σιλέντσικη, ηρεμία, ας πούμε, αλλήνη, δεν υπήρχε. Και ένα φοβερό πράγμα, ας πούμε, έτσι. Ειρήνη παντού, ας πούμε, χαρά, υπήρχε. Τότε κατεβαίναν ονόματα, ας πούμε. Τζόνι Μίτσελ, ναι, λένε, Σκοτ Μακέζι, ας πούμε, εκείνη την εποχή. Είχα συναντήσει πάρα πολύ κόσμο με μουσικούς, έτσι. Με τις κιθάρες τους. Βλέπεις, ας πούμε, τέσσερις κιθάρες να κουμπανιάνε. Αφού φωνές, λέει, σαν να πεις να μπει, έχει πιο όμορφο. Τα μάτα να κρατήσανε 2-3 χρόνια αυτά. Η ιστορία ήταν αυτή. Μετά πήγανε διάφοροι. Και όπως πώς γίνεται σε όλα τα μέρη. Πάνε, υπάρχει ένας ωραίος χώρος, πλακών. Λένε αμά να ζούσα εμείς. Ναι, μα τώρα είναι το κάτι. Τότε ήθελε πολύ δύναμη. Δεν υπήρχαν φράγκα, έπρεπε να είσαι πολύ δυνατός. Για να πεις θα πας, ας πούμε, ταξίδι. Τώρα και φράγκα έχουνε και για να έρθουν τζάνις εδώ πρέπει να μαζευτούν καμιά δεκαριά να το σκεφτούν, να το παραβαστήσουν. Το πρόβλημα σήμερα δεν είναι ακούς μουσική. Δεν υπάρχει, ας πούμε, το feeling της εποχής. Παλιά μου λένε, ας πούμε, να κάνουμε ένα οικισμό, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σήμερα. In the air, I came upon a place where love is shared. The setting of despair, her presence on a stair, a girl with blondness in her hair. Oh, how she would look at me, get love wherever it may be. Εδώ την Άνοιξη είναι μια εποχή, η Άνοιξη εμένα με προδιαθέτει, είναι φανταστικά, αρχίζουν να ανοίγουν τα λουλούδια εδώ, τέτοια ώρα αρχίζουν τα πουλιάκι και λαϊδές, γαρδέλια, ακούς οι χορδίες, σταματάω τη μουσική, τότε δεν παίζει, για μια-δυο ώρες, τρεις, και ακούμε, είναι το ποτάμι από κάτω, υπάρχουν εκατοντάδες είδη πουλιών. Κάτι τέτοια μικρά πραγματάκια, ας πούμε, πανέμορφα είναι που σε
γαλινόδη ψυχή σου. Αυτό που ακούω συνέχεια είναι Jannis, να το παίρνεις μαζί μας στο χώρο, στην πατρίδα μας, ας πούμε, έτσι, αυτό το στυλ, παντού. Αυτό εγώ το έχω δει, κέντρο του σύμπαντος. She's at the door, she wants.